επιστήμη σήμερα, αχρηστεύει τη φιλοσοφία. Δεν είναι τυχαίο ο τίτλο. Νομίζω ότι είναι μια μάλλον κοινή και διάχυτη υποσυνείδητη πεποίθηση. Αυτό το οποίο σήμερα είναι πολύ καλό στη ζωή μα είναι η επιστήμη. Το κινητό τηλέφωνο, α πούμε, οι κομπιούτερ, οι εξαγγελίε. Υπάρχει αυτονόητη η πεποίθηση ότι τη ζωή μα την κάνει καλύτερη η επιστήμη. Η επιστήμη μας παράγει διάφορες ευκολύνσεις και αίτιες. Όχι απλώς επειδή με το κινητό ή το διαδίκτυο ή τις μεταφορές, τις κοινωνίες. Σκεφτείτε μόνο την πρόοδο της ιατρικής. Είναι πραγματικά κάτι συγκλονιστικό το πώς έχει ανέβει το προσδόκιμο επιβίωσης. Επομένως, θέλω να πω ότι δεν είναι αφηρημένη εντελώς ή αδικαιολόγητη αυτή η εντύπωση που υπάρχει, ότι πράγματι η επιστήμη είναι που προέχει σήμερα. Αντίθετα για τη φιλοσοφία έχουμε μια αντίληψη, πάλι αφαιρέτως την ερμηνεύω, αλλά θέλω να την εντοπίσω έτσι καταρχήν για την προβληματική μας, μια εντύπωση αφηρημένων πραγμάτων. Τι είναι, αυτό είναι φιλοσοφίες λέμε. Και δούμε κάτι το οποίο δεν έχει στέρεη υπόσταση. Δεν μπορεί να το συλλάβει κανείς έστω με πραγματικές διαστάσεις. Συνήθως φιλοσοφία ονομάζουμε κάποιες προτάσεις ιδεολογικές, οι οποίες διατυπώνονται με στόχο την καλυτέρευση του κοινωνίου, την πολιτική ουσιαστικά, το είδος της φιλοσοφίας που έχει επικρατήσει, θα έλεγα, στο τρόπο δίνουμε μας σήμερα, στο πολιτισμικό μας παράδειγμα, όπως λέμε, είναι η ιδεολογία. Η ιδεολογία είναι κάτι διαφορετικό, κάτι ειδικότερο, εκφράζει τις ιδέες κάποιου. Θα έρθω αμέσως μετά σε αναλογισμό της φιλοσοφίας για να κάνουμε τη σύγκριση, αλλά να συνδεθούμε καταρχήν για τις λέξεις. Κάποιες ιδέες εκφράζει η ιδεολογία. Οι ιδέες αυτές συνήθως είναι προτάσεις για την καλυτέρευση των σχετικών του Δίου και την χρηστική εξυπηρέτηση του ανθρώπου. Εάν κρίνουμε από τις ιδεολογίες που είναι ή ήταν εν χρήση στα τελευταία 100 χρόνια, νομίζω ότι είναι ολοφάνερο. Κυρίως αντιπαρατέθηκαν δύο ιδεολογίες. Ο μαρξισμός και η ελεύθερη αγορά, όπως λένε, ο καπιταλισμός. Όχι τυχαία και οι δύο αυτές ιδεολογίες είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, του λεγόμενου ιστορικού ηλισμού. Δηλαδή ξεκινούν από τη βεβαιότητα ότι η πραγματικότητα εξαντλείται στην υλική της υπόσταση. Όλα τα υπόλοιπα είναι επικοδόμημα πάνω στην υλική πραγματικότητα. Μην το επάω, είχε πει ο Μάρξ. Επικοδόμημα. Η βάση είναι η υλική πραγματικότητα της ζωής, η οποία σημαίνει εργασία, παραγωγή και ανταλλακτικές σχέσεις. Η λέξη όμως φιλοσοφία στα ελληνικά λέει αμέσως έναν άλλον ορισμό. Ξέρετε, ο γερμανός φιλόσοφος, ο Χάιντεγκερ, είχε πει κάποτε ότι η λέξη φιλοσοφία δεν είναι σωστό να λέμε ότι είναι ελληνική. Πρέπει να λέμε μιλάει ελληνικά. Γιατί σε αυτή τη γλώσσα, την ελληνική, που είναι μοναδική μέσα στην ιστορία, οι λέξεις απαντούν στο ερώτημα τι εστί. Δηλαδή οι λέξεις ορίζουν την πραγματικότητα. Τι εστί. Φιλία σοφίας. Τι εστί φιλοσοφία. Φιλία σοφίας. Και φιλία στην αρχαία γλώσσα σήμερα αγάπη, έρος σοφίας, έρος γνώσης, δημοκρατία, κράτος του Δήμου, η εξουσία σε όλο τον Δήμο, αλήθεια, το άτος θεωρητικό και η λύθη που σημαίνει την απόκριψη, το μη φαίνεστε. Άρα αλήθεια είναι η επιφάνεια, η φανέρωση. Αυτή η παραδείγηση του Χάιντεγκερ νομίζω μας βοηθάει κέρια να συνειδητοποιήσουμε πώς και γιατί γεννήθηκε
η φιλοσοφία όχι σαν ένα βοηθητικό στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου, ένα αξεσουάρ που λέμε σήμερα, αλλά ως μια ανάγκη. Διασώζονται μέσα στην ιστορία και κερδίζουν το χρόνο, νικάνε το χρόνο, πραγματικότητες οι οποίες ανταποκρίνονται σε ανάγκες. Όχι πραγματικότητες οι οποίες απλώς μας αρέσουν ή επιθυμούμε ή ωρεγόμαστε. Λοιπόν, σε αυτά εδώ τα χώματα, στις δύο όχθες του Αιγαίου και στο ενδιάμεσο αρχιπέλαγος, γεννήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρώπου η ανάγκη να ξεχωρίσει ποια γνώση είναι έγκυρη και ποια δεν είναι. Ποια πληροφορία είναι σωστή και ποια είναι λάθος. Τι είναι αληθινό και τι είναι ψευδές. Αναζητήθηκε το κριτήριο της αληθείας, είπε ο Ηράκλητος. Να έχουμε ένα μέτρο, μια μεζούρα, ένα κριτήριο για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι είναι σωστό και τι δεν είναι, τι είναι αληθινό και τι δεν είναι. Ο Έλληνας ήταν τότε μια πολύ ρεαλιστική ανθρώπινη ύπαρξη, η οποία ρεαλιστική με την έννοια δεν επεροπατούσε. Πατούσε στη γη στέρεα και είχε τη θέα θεωρία του σύμπαντος. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη θέα θεωρία, σε αυτή την αντικείμενη πραγματικότητα, αντικείμενη, που έχει το αντί-έναντι, προσπαθούσε να εντοπίσει τι είναι αυτό το οποίο είναι αληθινό. Και αληθινό είναι κάτι το οποίο, κατά τη λογική, μέσω ανθρώπου, κάθε ανθρώπου, αληθινό είναι αυτό το οποίο δεν μεταβάλλεται, δεν φύρεται, δεν πεθαίνει. Μόνο τότε υπάρχει πραγματικά. Όταν κάτι μεταβάλλεται, φύρεται, πεθαίνει, είναι μια σχετική ύπαρξη, όχι μια πραγματική ύπαρξη. Παρατηρώντας λοιπόν την πραγματικότητα, οι Έλληνες πιστοποίησαν ότι αυτό το αληθές, αυτό που πραγματικά δεν μεταβάλλεται, δεν θύρεται, δεν πεθαίνει, δεν είναι κάτι τι, αλλά είναι ένα πώς, ένας τρόπος. Είναι ο τρόπος της του παντός διοικήσεως, είπε πάλι ο Ηράκλητος. Δηλαδή, υπάρχει ένας τρόπος δεδομένος, σύμφωνα με τον οποίο υπάρχει ό,τι υπάρχει, και ταυτόχρονα σύμφωνα με το οποίο συνυπάρχουν όσα υπάρχουν. Τι θέλω να πω. Κάθε γάτα είναι γάτα. Υπάρχει ένας λόγος που καθορίζει, προκαθορίζει πώς είναι μια γάτα. Πώς είναι ένα τριαντάφυλλο. Πώς είναι ένα δέντρο, ένα πεύκο. Και αυτός ο λόγος είναι ανερμήνεστα δεδομένος. Ας πούμε, ο λόγος που προηγείται και καθορίζει το πώς είναι ο άνθρωπος. Είναι ο λόγος που καθορίζει, είναι, λέμε στην ελληνική γλώσσα, είναι η ουσία του ανθρώπου. Η λέξη ουσία βγαίνει από τη μετοχή ενεστώτος του ρήματος είναι. Δηλώνει τον τρόπο μετοχής στο είναι. Πώς μετέχει ο άνθρωπος στο είναι. Είναι ζώων ορθοματιστικών, γελαστικών, νοήμων κλπ. Μαζεύουμε αυτά τα γνωρίσματα του ανθρώπου για να προσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο είναι κάθε άνθρωπος. Επομένως, έχουμε αυτό το δεδομένο στην αρχαία Ελλάδα, για τον αρχαίο Έλληνα, μιας δεδομένης άγνωστο πώς ύπαρξης του λόγου που καθορίζει το κάθε υπαρκτό πώς θα είναι. Και αυτός ο λόγος, επαναλαμβάνω, είναι ίδιος ανώμιος, μοναδικός, ανεπανάληπτος, πάντα ο ίδιος. Δεν αλλάζει ποτέ ο τρόπος που είναι μια γάτα, ένα τριαντάφυλλο, ένα πέφτο. Ταυτόχρονα υπάρχει και ένας λόγος πώς να συνυπάρχουν τα όντα, τα υπαρκτά. Υπάρχει μια λογική αλληλουχία, ας πω έτσι,
λέω ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα, πώς είναι η θάλασσα, εξαρμίζεται η θάλασσα, γίνονται τα σύννεφα, βρέχει από τα σύννεφα, ποτίζεται η γη, τρέχονται τα φυτά, είναι μια κυκλοτερή κατά κάποιο τρόπο πραγματικότητα, μια λογική αλληλουχία, όπως είπα, η οποία και αυτή είναι δεδομένη. Επομένως, να, εντοπίσαμε το αθάνατο στοιχείο, το όντως υπαρκτό, το αληθινά υπαρκτό. Αυτός ο λόγος τρόπος δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται, δεν πεθαίνει. Είναι αιώνιος. Άρα, αυτό είναι το αληθές. Εδώ οι Έλληνες κάνουν το πρώτο άλμα και λένε, αν αυτό είναι το αληθές, αυτό να μιμηθούμε. Έτσι να οργανώσουμε τη ζωή μας, την ύπαρξή μας. Και έτσι γεννιέται η πόλης. Η πόλης των Ελλήνων δεν είναι απλώς μια ευρύτερη συνήκηση ανθρώπων. Έχουμε το χωριό και έχουμε και την πόλη που είναι απλώς μεγαλύτερη. Όχι. Είναι άλλος τρόπος συνύπαρξης. Ενώ οι συνοικήσεις, οι συμβιώσεις των ανθρώπων στην αρχαία, την εποχή της αρχαίας Ελλάδας, σε άλλες περιοχές της γης, υπήρχαν πολύ μεγαλύτερες τέτοιες, πολύ μεγαλύτεροι οικισμοί, Βαβυλώνα, δεν ξέρω ποια άλλη πόλη, μεγάλη. Αλλά δεν ήσαν πόλεις. Η πόλη είναι άλλος τρόπος συνύπαρξης. Ποιος? Αυτός ο οποίος επιδιώκει, όχι απλώς να καλύπτονται οι ανάγκες, γιατί ο άνθρωπος είναι από τη φύση του ζώων κοινωνικών, όπως είπε ο Αριστοτέλης. Από τη φύση του δεν είναι, δεν μπορεί να επιβιώσει μοναχικός. Υπάρχουμε, ζούμε όλοι μαζί για να κοινωνούμε τις ανάγκες. Ο ένας να είναι χτίστης, ο άλλος να είναι παπουτσής, ο τρίτος να είναι γιατρός και να κοινωνούμε τις ανάγκες μας. Αλλά αυτό δεν αρκεί στον Έλληνα. Ο Έλληνας θέλει αυτή η συνήκηση να πραγματοποιεί το αληθές, δηλαδή το καταλόγον. Αυτές οι σχέσεις μας, η σχέση του παπουτσί με τον χτίστη και του χτίστη με τον γιατρό, να είναι τόσο αρμονικές, να υπακούν στην λογική η οποία κάνει το σύμπαν να είναι κόσμος, δηλαδή κόσμημα, αρμονία, τάξη, ειρήνη. Άρα η πολιτική, η πόλης είναι, δεν είναι ένα δεδομένο, η πόλης είναι ένα κατόρθωμα, κάτι το οποίο το επιδιώκει ο Έλληνας για να το πραγματοποιήσει. Είναι ένα κοινό άθλημα. Το να είσαι πολίτης είναι τιμή, γιατί μετέχεις στο άθλημα να πραγματοποιείται η πόλης, να είναι καταλήθεια η συνύπαρξη των ανθρώπων. Λοιπόν, μέσα από αυτό το παράδειγμα της πόλεως και της πολιτικής και των επιπτώσεών της, νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα για το ρόλο της φιλοσοφίας. Όλα αυτά προέκυψαν από την ανάγκη, την δίψα, τον έρωτα της γνώσης, της σοφίας. Να βρούμε τι είναι αληθές και στη συνεχεία να το κάνουμε αυτό το αληθινό, να το κάνουμε ζωή μας, να το κάνουμε ύπαρξή μας. Επομένως, η φιλοσοφία από την πρώτη στιγμή αναδείχθηκε σε αυτήν την γενική, θα έλεγα, ανάγκη, τη δίψα για αλήθεια, τη δίψα για ορθή γνώση. Όχι για ψεύτικα πράγματα, όχι για παραπλανητικά. Επομένως, στο πρώτο ξεκίνημά της, στην αρχαία Ελλάδα δηλαδή, η φιλοσοφία κάλυπτε όλους τους τομείς της γνώσης. Δηλαδή η αλήθεια σε όλες τις περιοχές της πραγματικότητας. Δέστε, η κλασική περίπτωση και η κορυφαία, που δεν επαναλήφθηκε ποτέ μέσα στην ιστορία, είναι ο Αριστοτέλης, ο οποίος μας άφησε βιβλία. Τη διδασκαλία του κατέθεσε και γραπτή. Και έχουμε στα βιβλία του Αριστοτέλη ένα τεκμήριο το πώς η φιλοσοφία κάλυπτε τότε όλες τις περιοχές του επιστητού, όπως λέμε σήμερα, της γνώσης.
έχει γράψει ο Σπέρης, τα φυσικά. Δηλαδή η φυσική, αυτό που λέμε σήμερα, φυσική επιστήμη. Έχει γράψει περί ζώων γενέσεως και περί ζώων μορίων, δηλαδή ζωολογία, βιολογία. Έχει γράψει περί ψυχής, ψυχολογία. Έχει γράψει τα πολιτικά, πολιτική τέχνη, την τέχνη του, και το άθλημα του πολιτεύεστε, του να συγκροτείς πόλη. Έχει γράψει περί ουρανού, αστρονομία. Έχει γράψει, διάλο παραλείπω, τις πρώτες γενικές αρχές της λογικής επιστήμης. Περί κατηγοριών, σοφιστική έλεγχη κλπ. Και περί ερμηνείας. Λοιπόν, είναι ένα μοναδικό, μια μοναδική περίπτωση στην ανθρώπινη ιστορία. Δεν νομίζω ότι ξανά υπήρξε ανθρώπινος νους ο οποίος να μπόρεσε να καλύψει τέτοιο ευρύ πεδίο γνώσεων και αναζητήσεων. Και μάλιστα με μια καθαρότητα η οποία μέχρι σήμερα παραμένει συναρπαστική, επίκαιρη. Γιατί η προσπάθεια του Αριστοτέλη δεν ήταν τόσο να περιγράψει τα πράγματα, όσο να εντοπίσει τις πρώτες αρχές. Δηλαδή, σήμερα έχουμε την πυρηνική φυσική, την γενικότερα την μεταλλευτόνια φυσική, η οποία μας άνοιξε ορίζοντες καταπληκτικούς για το χωρόχρονο κλπ. Ο ορισμός του Αριστοτέλη για το χρόνο παραμένει η αφετηρία. Προϋποθέτουμε τον ορισμό του Αριστοτέλη για τον χρόνο για να ξεπεράσουμε αυτόν τον ορισμό στο κβαντικό πεδίο, ας πούμε. Χρόνος στη αριθμός κινήσεως κατά το πρώτερον και ύστερο. Τα πεγόνα. Ούγαρ κίνησης ο χρόνος, αλλή αριθμόν έχει η κίνηση. Απλώς όταν κινείται κάτι δεν χρονούται, δεν δημιουργεί χρόνο. Πρέπει να κινείται κατά το πρώτερον και ύστερον, με ρυθμό διαδοχής, με αριθμημένη διαδοχή. Τέλεια για τον χώρο κλπ. Κλπ. Καταλαβαίνετε όμως ότι τέτοια μυαλά δεν μπορούν να είναι πολλά και κάθε μέρα. Ήδη μετά τον Αριστοτέλη άρχισε η γνώση να χωρίζεται σε περιοχές. Δηλαδή ένας άνθρωπος δεν μπορούσε να καλύψει όλα. Άρχισε η εξειδίκευση, όπως λέμε σήμερα. Κάποιος ασχολήθηκε μόνο με τη φυσική, άλλος μόνο με την αστρονομία, άλλος μόνο με την ψυχολογία κλπ. Έτσι προέκυψαν οι επιστήμες. Η λέξη επιστήμη είναι επίσης χαρακτηριστική στην ελληνική νοηματοδότησή της. Από το επίστανε, που σημαίνει γνωρίζω κάτι καλά, ορθά, σωστά, με βεβαιότητα. Λοιπόν, προέκυψαν από τη φιλοσοφία όλες οι επιστήμες όπως τις ξέρουμε σήμερα. Και αυτή η έρευνα, η επιστημονική έρευνα όπως το ονομάζουμε, δηλαδή η δίψα να γνωρίσουμε το αληθές σε κάθε περιοχή της εμπειρίας μας, του επιστητού, αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται και θα αναπτύσσεται όσο υπάρχουν άνθρωποι πάνω στη γη, με έναν τρόπο πραγματικά συναρπαστικό, θαυμαστικό. Τι απέμεινε στη φιλοσοφία? Εάν όλοι οι επιμέρους, όλες οι επιμέρους περιοχές, οι κλάδοι αυτονομήθηκαν και αποτέλεσαν τις επιστήμες, τι απέμεινε στη φιλοσοφία? Στη φιλοσοφία απέμειναν τρία μεγάλα κεφάλαια, τρία πεδία. Το πρώτο το ονομάζουμε γνωσιολογία. Δηλαδή, εκείνο το κεφάλαιο το οποίο ασχολείται με το πότε αληθεύει η γνώση και πότε όχι. Και τα κριτήρια για να ξεχωρίσουμε αν μια πρόταση είναι σωστή ή λάθος. Αν κάτι είναι αληθινό ή ψευδές. Η γνωσιοθεωρία των Ελλήνων ήταν επίσης και παραμένει μια πρόταση μοναδική, διότι καταλαβαίνετε ότι μόλις τεθεί θέμα κριτηρίου της αλήθειας ή του ψευδούς της γνώσεως, τότε με το κριτήριο, ποιο είναι το κριτήριο. Θα σας πω
πολύ πειραματικά, αφορμές την συνάντησή μας, δεν είναι προφανής στα θέματα. Να σας πω τι αναπτύχθηκε μετά τον ελληνικό κόσμο και αποτελεί σήμερα το πολιτισμικό μας παράδειγμα. Είναι οι απαντήσεις που δόθηκαν από τα φύλλα που κατέκλυσαν τη Δυτική και Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη από τον 4ο στον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, φύλλα βαρβαρικά σε πολύ χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης, καμίας ανάπτυξης, τα οποία όμως εγκαταστάθηκαν στην πρώην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και σιγά σιγά εξελίχθηκαν και είχαν τη δική τους πρόταση. Λοιπόν, η πρόταση της γνωσιολογία που καλλιεργήθηκε στη Δύση είναι ότι το αληθές είναι η ορθότητα. Κάτι να είναι ορθό. Ποιος είναι ο κανόνας όμως του ορθού? Ποιος θα μας πει τι είναι ορθό και τι δεν είναι? Χρειαζόμαστε μια αυθεντία. Επειδή όλα αυτά τα θέματα τότε σε αυτούς τους νεοφώτιστους βαρβάρους ανάγονταν στη θρησκευτική εμπειρία, έχουμε τον αντιπρόσωπο του Θεού επί της γης, τον Πάπα. Ο Πάπας είναι αλάθητος. Η παπική καθέδρα είναι η αυθεντία που λέει τι είναι ορθό και τι δεν είναι. Αυτή όμως η απάντηση ξέρουμε όλοι λίγο πολύ τι ιστορικές περιπέτειες και τραγωδίες προκάλεσε. Τι απολυταρχισμό, την μαρτυρότητα, καταπίεση. Κάποια στιγμή υπήρξε η αντίδραση. Η αντίδραση ήρθε μέσα από τις ίδιες αυτές τις κοινωνίες, οι οποίες είπαν κάποια στιγμή, κάποιοι είπαν, ο Λούθυρος, ο Ζήγκλιος, ο Καλίνος, είπαν, ναι, η ορθότητα, το κριτήριο της ορθότητας ζητάμε, αλλά δεν μπορεί να είναι ο αντιπρόσωπος του Πάπα, γιατί έχουμε τα λόγια του Χριστού, του Θεού. Έχουμε τη Βίβλο, σόλα σκριπτούρα. Άρα ένα κείμενο είναι το κριτήριο της αλήθειας. Ό,τι λέει αυτό το κείμενο είναι το ορθό. Αλλά και αυτή η απάντηση, ξέρετε, γέννησε την Ευρώπη και όλο τον δυτικό κόσμο με συγχαρέσεις, ομολογίες, πολέμους θρησκευτικούς κλπ. Καινούργια αντίδραση των φιλελεύθερων πνευμάτων, τα οποία είπαν όχι, η ορθότητα δεν χρειάζεται καμία μεταφυσική επαλήθευση. Αρκεί η ανθρώπινη λογική, η οποία μπορεί να πιστοποιήσει την λογικότητα με την οποία λειτουργεί το σύμπαν σαν μηχανή, σαν ρολόι. Ναι. Επομένως, έρχεται η εποχή του ορθού λόγου, της ορθής λογικής, που είναι η αυθεντία της ορθότητας. Αυτή όμως η αυθεντία, ήδη από το πώς ερμηνεύουμε τις εγγραφές, δημιουργεί ένα σωρό υποκειμενικές προτάσεις. Υπάρχουν πολλοί ερμηνευτές των γραφών. Υπάρχουν πολλοί ερμηνευτές της ορθότητας της λογικής και εμφανίζεται η πραγματικότητα των ιδεολογιών. Είπα προηγουμένως μαρξιστική ιδεολογία, καπιταλιστική ιδεολογία, φροϊδική ιδεολογία κλπ. Νομίζω ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια άλλη φάση, ίσως την πιο αδιέξοδη, όπου κριτήριο ορθότητας για όλο το πολιτισμικό μας παράδειγμα είναι απλώς η χρησιμότητα. Αληθές, ορθό, είναι το πιο χρήσιμο. Όποιος κατορθώσει την πληρότητα του χρησίμου, έχει την ορθότητα. Για τους Έλληνες όλη αυτή η πορεία είναι ριζικά αδιέξοδη. Και θα άξιζε πολύ να το συνειδητοποιούσαμε αυτό δυναμικά, ενεργητικά, για να καταλάβουμε ότι θα είχαμε ίσως να συνεισφέρουμε κάτι στο γίγνεσθε του σημερινού κόσμου. Για τον αρχαίο ήδη Έλληνα, το κριτήριο της αληθείας δεν ήταν η ορθότητα. Γιατί η ορθότητα, το είδατε από αυτά που είπα, προϋποθέτει αντικειμενικότητα, αντικειμενοποίηση. Η οποία αντικειμενοποίηση οδηγεί σε τυραννία πάντα. Η όποια αυθεντία είναι είτε της ιδεολογίας, είτε της θρησκείας, είτε οποιαδήποτε αυθεντία είναι τυραννική. Για τον Έλληνα από την πρώτη στιγμή, από τον 6ο π.Χ. αιώνα που έχουμε τα αποσπάσματα των προσοκρατικών, η αλήθεια, η αλήθεια μετέχεται, γνωρίζεται διαμετοχής, κατά μετοχήν.
καθότι αν κοινωνήσουμε αληθεύουμε, άδε αν ιδιάσουμε ψευδόμετρα. Δηλαδή, λέει ο Δημόκριτος πολύ ωραία, εάν εδώ σε αυτό το δοχείο είχα μέλη και σας έλεγα σε εσάς όλους ότι αυτό που έχει μέσα εδώ αυτό το δοχείο είναι στριφνών, δηλαδή ξινό. Όλοι θα αντιδρούσατε. Γιατί θα αντιδρούσατε? Διότι έχετε από πείρα, ξέρετε από πείρα, έχετε δοκιμάσει μέλι και ξέρετε ότι το μέλι είναι γλυκό. Με τη μετοχή σας, εκμετοχής, γνωρίζετε εμπειρικά ότι το μέλι είναι γλυκό. Δεν χρειάζεται να έρθει κάποιος και να σας πει το μέλι είναι γλυκό. Λοιπόν, αυτή η αρχή ότι γινόμεθα μετέχουμε τις αληθείες όταν πάντες ομογνωμούσιν και έκαστος επιμαρτυρεί, τότε κάτι αληθεύει. Δηλαδή όταν όλοι μαζί έχουμε ομού την γνώμη και ο κάθε ένας επιβεβαιώνει, τότε έχουμε το αληθές. Άρα η αλήθεια είναι ένα κοινωνικό γεγονός, είναι ένα κοινωνικό άθλημα. Είναι ένα αγώνισμα. Γιατί αγώνισμα? Διότι ταυτόχρονα κάθε άνθρωπος, και οι Έλληνες ήταν εξαιρετικά ρεαλιστές, ο κάθε άνθρωπος είναι ένα εγώ. Η φυσική του αφετηρία είναι ένα ενστικτόδες εγώ που τα θέλει όλα. Θέλει να υποτάξει και να κυριαρχήσει, να επιβληθεί. Εάν δεν ελευθερωθείς από τις απαιτήσεις του εγώ, δεν μπορείς να κοινωνήσεις την αλήθεια. Γι' αυτό και η δημοκρατία δεν είναι συνταγή για τους Έλληνες, είναι άθλημα. Είναι η προσπάθεια όλοι να βγούμε από το εγώ μας για να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε το αληθές, να μπορέσουμε να μετάσχουμε στη χαρά της ζωής που είναι η καταλήθεια πραγματικότητα. Αυτά λοιπόν, πολύ επιγραμματικά. Συνεχίζω. Γιατί πρέπει να έχουμε και χρόνο για συζήτηση, αλλά να ολοκληρώσω το λίγο, χάσαμε. Λοιπόν, αυτά για τη γνωσιολογία. Το δεύτερο που έμεινε στη φιλοσοφία είναι η λεγόμενη οντολογία. Δηλαδή, ο λόγος περί του όντος. Δηλαδή, ο λόγος περί του υπαρκτού. Δηλαδή, τι θα πει να υπάρχει κάτι και τι θα πει να μην υπάρχει. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει τα όντα να υπάρχουν, τα υπαρκτά να υπάρχουν. Ποια είναι η αιτία δηλαδή της σύμπαρξης. Αυτά όλα τα προβλήματα συγκροτούν το μεγάλο κεφάλαιο θεμελιώδες βασικών της οντολογίας. Δηλαδή το υπαρκτικό μας πρόβλημα. Έχουμε όλη την εμπειρία της ύπαρξης και της ανυπαρξίας. Ξέρουμε ότι γεννιόμαστε, ερχόμαστε στην ύπαρξη χωρίς να το έχουμε επιλέξει. Παίρνουμε συνείδηση της ύπαρξης και κάποια στιγμή απερχόμαστε. Πάβουμε να υπάρχουμε με τον τρόπο που ξέρουμε το υπάρχει. Λοιπόν, αυτά τα προβλήματα πώς μπορεί να τα φωτίσει ο άνθρωπος, πώς μπορεί να γνωρίσει, ας πούμε, εντελώς παραδειγματικά το λέω, ένα έμβριο, ξέρουμε σήμερα, ξέρουμε, ναι, μπορούμε να το αναλογιστούμε, ότι ένα έμβριο δεν ξέρει ότι θα αρχίσει να υπάρχει με τη γέννησή του. Πριν γεννηθεί, δεν υπάρχει ως λογικό υποκείμενο. Ούτε έχει ξαναγυρίσει κανένα βρέφος στην κατάσταση του εμβρίου για να πει στα έμβρια, ξέρετε, έτσι είναι μετά. Επομένως, είναι ανοιχτά τα ερωτήματα τα οποία προσπαθούμε όχι μόνο με τη συλλογιστική μας, αλλά με μια συλλογιστική η οποία αναθεμελιώνεται στην εμπειρία της κοινωνίας των σχέσεων, για να μπορέσουμε να ρίξουμε φως στο ένιγμα της ύπαρξής μας. Και το τρίτο κεφάλαιο που απομένει στη φιλοσοφία είναι η λεγόμενη πρακτική ή ηθική φιλοσοφία. Δηλαδή πώς μπορούμε να συντονιστούμε όλοι
σε κάποιους κανόνες κοινού βίου. Με ποιο τρόπο μπορούμε να είμαστε όλοι πιο ευτυχισμένοι, πιο συνεννοήσιμοι, πιο... Ναι. Αυτή τη λέμε πολιτική φιλοσοφία. Θα μου επιτρέψετε να ξαναγυρίσω πολύ σύντομα σε αυτό που είπα για την γνωσιολογία, ότι προϋποθέτει την μετοχή. Εάν αγνοήσουμε αυτό τον δυναμικό χαρακτήρα που έχει η γνώση, ειδικά για τον Έλληνα, δηλαδή η γνώση δεν κατακτάται οριστικά με την μάθηση, με την κατανόηση μάλλον, να είσαι σωστή λέξη. Η κατανόηση δεν σημαίνει γνώση. Η γνώση είναι εμπειρική. Ένα απλοϊκό και πάλι παράδειγμα. Όλοι ξέρουμε τι είναι η μητρική αγάπη. Πώς το ξέρουμε? Από την εμπειρία μας. Είχαμε τη μάνα μας, ζήσαμε τη σχέση με τη μάνα μας, ξέρουμε τι είναι η μητρική αγάπη. Δεν χρειαζόμαστε να ορίσουμε τι είναι η μητρική αγάπη. Το ξέρουμε. Εάν όμως κάποιος μπει τώρα, ανοίξει η πόρτα και μπει κάποιος μέσα και μας πει, κοιτάξτε, μητρική αγάπη είναι να δέργει η μάνα το παιδί 5 φορές την ημέρα μέχρι αίματος. Τότε θα αντιδράσουμε. Με, όχι. Εσύ ψέντεσαι, δεν αληθεύεις, διότι αυτό που λες δεν συντονίζεται με τη δική μας εμπειρία. Η εμπειρία όλων μας συμπίπτει στο ότι κάτι άλλο είναι μητρική αγάπη. Εάν αυτός επιμένει να λέει αυτό που λέει, τότε αισθανόμαστε την ανάγκη και εμείς να ορίσουμε, να δώσουμε έναν ορισμό της μητρικής αγάπης. Και λέμε, μητρική αγάπη είναι η στοργή, η φροντίδα κλπ. Ένα παιδάκι που γεννήθηκε και έχασε τη μάνα του πάνω στον τοκετό, ας πούμε, μπορεί να κατανοήσει τον ορισμό που δίνουμε στη μητρική αγάπη. Δεν γνωρίζει τη μητρική αγάπη. Αυτή η αρχή είναι θεμελιώδης για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η γνώση στην ελληνική παράδοση και φιλοσοφία. Προέχει η εμπειρία της άμεσης σχέσης και διαφοροποιείται πάντοτε αυτό που λέει η νεότερη γλωσσολογία, το σημαίνον από το σημαινόμενο. Μπορεί να κατανοώ το σημαίνον, αλλά δεν γνωρίζω το σημαινόμενο. Σήμερα ζούμε σε μια σύγχυση τρομακτική, η οποία την πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά, ακριβώς επειδή η κατανόηση των σημενωμένων, των σημενόντων, έχει γίνει τόσο κουβάρι. Όλοι μιλάμε για δημοκρατία και εννοούμε ακριβώς το αντίθετο τη δημοκρατία. Την αυθαιρεσία, το γνώμη σου και γνώμη μου, το ατομικό μου τελίκι, και λοιπά για το συμφέρον μου, η απόλυτη προτεραιότητα του συμφέροντος, και αυτό το λέμε δημοκρατία. Το να διευθύνουν τυραννικά κάποιες μειονότητες οι οποίες με μεθοδεύσεις κρατούν την εξουσία και εμείς αυτό συνεχίζουμε να το λέμε δημοκρατία. Να μην πω και σε άλλα ακόμα ιερότερα πεδία. Ο έρωτας. Τι είναι ο έρωτας σήμερα? Σε περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες, όταν λένε έρος, έρος, ερωτικ, εννοούν πορνό. Είναι τραγικό. Σκεφτείτε ένα νέο παιδί το οποίο μεγαλώνει σήμερα με αυτή την αντίληψη για τον έρωτα. Επομένως, η φιλοσοφία παραμένει ένα πολύ απαραίτητο πεδίο για να ασκείται ο άνθρωπος στην γνώση του αληθού, δηλαδή ουσιαστικά στη χαρά της ζωής. Πάντοτε στην ελληνική παράδοση, επαναλαμβάνω, με την προϋπόθεση ότι διακρίνει την κατανόηση από τη γνώση και επιμένει στη γνώση ως μετοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι λέξεις, οι αρχαίες ελληνικές που συνδέονται με τη λειτουργία της γνώσης, σχεδόν
όλες έχουν πάρθει από τη λειτουργία της όρασης. Μιλάμε για ιδέες από το ιδίν. Μιλάμε για φαινόμενα. Μιλάμε για θεωρία, θεωρία. Ακόμα και το ρήμα φημή, λέγω, βγαίνει από το πιφάυσκο, φωτίζω. Επομένως, μέσα από αυτήν την, την παραλληλία της θέας, του φωτός, της όρασης με την αλήθεια, μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργούσε η τέχνη των Ελλήνων. Γι' αυτό να κατανοήσουμε και πόσο μακριά είμαστε σήμερα από αυτήν την, στάση της ζωής. Το γλυπτό οι Έλληνες το ονόμαζαν άγαλμα, που βγαίνει από το αγάλωμε. Γιατί άγαλμα? Διότι προκαλεί την αγαλίαση της θέας του όντως υπαρκτού. Δηλαδή, ο Έλληνας γλύπτης, αυτό ήταν το ξεχωριστό στην ανθρώπινη ιστορία που κόμισε η ελληνική τέχνη ή ο Έλληνας αρχιτέκτον. Δεν έπρεπε να πω για το γλύπτη και για το άγαλμα. Ήθελε να φτιάξει τον Ποσειδώνα. Δεν έπαιρνε ένα ωραίο παλικάρι να το στήσει εκεί για μοντέλο και να το κοπιάρει. Αυτό θα το κάνει αργότερα ο τεχνίτης της αναγέννησης στην Δύση, στην Ευρώπη. Ο Έλληνας γλύπτης πρέπει να αφαιρέσει από κάθε ωραίο παλικάρι κάθε περιστατικό και περιστασιακό γνώρισμα. Δηλαδή, και το πιο ωραίο παλικάρι μπορεί να μείνει τον αστραβή, το αυτή του να έτσι. Όλα αυτά πρέπει να φύγουν και να μείνουν μόνο εκείνα τα γνωρίσματα που κάνουν κάθε ωραίο άντρα με άντρα. Κάθε ωραία γυναίκα με άλλη γυναίκα. Η Αφροδίτη. Λοιπόν, έχουμε μία αφαίρεση του περιστατικού και περιστασιακού, των συμβεβικότων, όπως έλεγαν οι Έλληνες, ώστε να δούμε εκείνες τις προϋποθέσεις που κάνουν, όπως είπα, κάθε άντρα να είναι άντρας, κάθε γυναίκα γυναίκα, κάθε τριαντάφυλλο τριαντάφυλλο, δηλαδή είναι η θέα της ουσίας των πραγμάτων, του αθάνατου στοιχείου. Αυτά τα γνωρίσματα είναι αυτά που δεν αλλάζουν, δεν μεταβάλλονται, δεν πεθαίνουν. Άρα είναι το αληθές. Άρα η τέχνη δεν υπηρετεί, δεν είναι ψυχαγωγία που λέμε σήμερα, που το βλέπουμε και ευχαριστιόμαστε, μας κάνει εντύπωση και βλέπετε ότι σήμερα η τέχνη λειτουργεί, ποιος θα εντυπωσιάσει περισσότερο με την ιδιοτυπία του. Μια πρόκληση να προσέξετε. Δεν φωτίζει τίποτα, δεν φανερώνει αυτή η ματιά η οποία ανάγεται στο αιώνιο, δηλαδή στο αληθές, στο μετάλλητο. Μεταφέρεται τώρα αυτό και στην πολιτική, μεταφέρεται το, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με τις ώρες για το πώς οι Έλληνες αυτό μετέφεραν στην οικονομία, πώς οι σχέσεις οι ανταλλακτικές και οι παραγωγικές πρέπει να είναι καταλόγων για να αληθεύουν, για να έχει χαρά ζωής η κοινωνία των σχέσεων κλπ. Θα σταματήσω εδώ γιατί τραβάω πολύ. Νομίζω ότι αν θα ήθελα να συγκεφαλαιώσουμε μια απάντηση στο αρχικό ερώτημα, πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας υπενιγμός όλα όσα προσπάθησα να σας πω, ότι η επιστήμη σήμερα δεν αχρηστεύει τη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία θα παραμείνει και παραμένει πάντοτε για τον άνθρωπο ένα πεδίο καλλιέργειας της αλήθειας του ανθρώπου, δηλαδή εκείνη της πραγματικότητας η οποία δεν υπηρετεί απλώς τη χρησιμότητα. Ο Αριστοτέλης είπε εκείνη την περίφημη φράση «Το ζητήν απανταχού το χρήσιμο οίκιστα αρμόζει της μεγαλοψύχης και ελευθερίνης». Το να ζητάει κανείς το χρήσιμο, το χρηστικό, δεν αρμόζει στους μεγαλόψυχους και ελεύθερους ανθρώπους. Αν αυτό το αντιπαραβάλλεται με το πώς λειτουργεί σήμερα, ας πούμε, η παιδεία μας, που από το νηπιαγωγείο μέχρι και τον δοκτορά, το πρωτείο είναι το χρηστικό, η χρηστικότητα, η χρήση. Να πάρει το παιδί ένα χαρτί, να έχει στα χέρια του ένα όπλο, να πάρει εφόδια. Ενώ η παιδεία
Δεν είναι καθόλου αυτό για τον Έλληνα. Δηλαδή είναι να εισαχθεί το παιδί στην κοινωνία των σχέσεων. Να ετοιμαστεί να γίνει πολίτης αύριο. Με ευθύνες κρίσεως και αρχής. Λοιπόν, αυτά επιγραμματικώς και πιστεύω ότι τα ουσιοδέστερα θα βγουν από τη συζήτησή μας. Θα έρθει το δόρμα, είναι το λόγο. Ή θα το δίνει το λόγο. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γιαναρά για την πολύ ωραία ομιλία και ανάπτυξη του θέματος. Αν κάποια ή κάποιος από τους παρευρισκόμενους θέλει να κάνει μια τοποθέτηση ή κάποια ερώτηση. Παρακαλώ. Νομίζω, κύριε Γιαναρά, ότι η φιλοσοφία πρέπει να απαντάει στο γιατί. Δηλαδή ότι η επιστήμη συνήθως απαντάει στο πώς γίνεται κάτι, πώς θα φτιάξουμε κάτι κλπ. Η αξία της φιλοσοφίας είναι ότι γιατί να το φτιάξουμε. Δηλαδή, όχι μόνο με τη χρηστική αντίληψη, αλλά σε όλα τα πράγματα. Πάντα υπάρχει μια ουσία βαθύτερη, δηλαδή το γιατί. Και νομίζω ότι αυτή είναι η αξία της φιλοσοφίας. Και επειδή το γιατί πάντα θα υπάρχει στον άνθρωπο, δεν πρόκειται να πεθάνει. Αυτή την έννοια δηλαδή τη φιλοσοφία δεν πρόκειται. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Γιατί το γιατί σημαίνει ποιος είναι ο στόχος. Ποιος είναι ο στόχος. Πού στοχεύει. Και επομένως. Πρέπει ότι ακριβώς επειδή ο στόχος της φιλοσοφίας είναι το αληθές, πρέπει να φωτίζει το αληθινό. Και ποιο είναι το αληθινό, είπαμε, το κοινωνούμενο. Άρα, η απάντηση στο οποιοδήποτε γιατί, θα τολμούσα να πω έτσι τώρα αφαιρετικά, η απάντηση στο οποιοδήποτε γιατί είναι η αλήθεια της κοινωνίας των σχέσεων. Πρώτη προτεραιότητα. Γι' αυτό και ο Έλληνας είναι ον πολιτικών. Βέβαια, τι παραμένει από αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά ακριβώς επειδή για όλα πολύ ωραία το είπατε, δέτει ένα ερώτημα στόχου. Γιατί να το κάνουμε αυτό. Σήμερα η απάντηση στο γιατί είναι πράγματι. Είναι χρήσιμο, είναι χρηστικό, εξυπηρετεί, μας βολεύει. Αλλά η απάντηση της ελληνικής τάσης είναι μόνο το αληθές, το κοινωνικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάποια ή κάποιος άλλος, ο οποίος θέλει να πάρει το λόγο να κάνει μια τοποθέτηση. Όχι απλώς κάποιος, πρέπει να γίνει άλλη συζήτηση. Να πω κάτι για το γνωσιολογικό που είπατε. Ναι, ναι, βέβαια. Για το γνωσιολογικό στοιχείο που είπατε ότι η γνώση έρχεται μέσω της μετοχής και της συμμετοχής των ανθρώπων. Και αυτό ονομάζεται εμπειρία. Έχω ακούσει και πολλές από τις διαλέξεις σας, αλλά και από τα βιβλία, πολλές φορές αντιπαραβάλλεται την εμπειρία και το βίωμα σαν να είναι κάπως το ίδιο πράγμα. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να διαφοροποιηθούμε λίγο. Δηλαδή το βίωμα μπορεί να είναι αυτό που είπα, το παράδειγμα είναι το μέλι. Ότι όλοι ξέρουν το μέλι είναι γλυκό κλπ. Άρα λοιπόν είναι ένα άμεσο βίωμα που έχουμε όλοι οι άνθρωποι και κανείς δεν μπορεί να τα αποκτήσει. Αυτό είναι το άμεσο βίωμα που έχουμε όλοι. Η εμπειρία όμως νομίζω ότι πάει ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Η εμπειρία πάει ένα σκαλοπάτι είναι το βίωμα συν τη λογική επεξεργασία του βιώματος. Και γιατί το λέω αυτό. Κανένας άνθρωπος δεν έχει το βίωμα ότι γίνει στρογγυλή. Δεν το έχει. Κανένας άνθρωπος. Ξέρουμε όμως ότι γίνει στρογγυλή. Πώς το μάθαμε. Το μάθαμε από κάποιες εμπειρικές παρατηρήσεις, από κάποιες βιωματικές παρατηρήσεις, τις οποίες τις επεξεργαστήκαμε. Δηλαδή, όταν είδαμε, ας πούμε, ότι ένα ιστιοφόρο, όταν απομακρύνεται, χάνεται πρώτα το σκαρί και μετά, είχαμε το βίωμα του ιστιοφόρου που το βλέπαμε. Έτσι. Αλλά βλέπαμε το ιστιοφόρο που χανότανε και πρώτα όταν έφευγε, χανόταν το σκάφος και μετά χανότανε το πανί. Ή όταν ερχόταν, αντίθετα, εμφανιζόταν πρώτα το ιστίο και μετά τον. Αυτό μας έκανε να σκεφτούμε ότι αυτό το βίωμα που έχουμε, το άμεσο βίωμα, μας έβαλε σε κάποια υποψία ότι δεν γίνεται, γιατί δεν το βλέπουμε όλο μαζί. Άρα, μήπως δεν είναι ευθεία η ειδή, μήπως είναι στρογγυλή. Κοιτάξτε. Θέλω να πω ότι εμπειρία έχει, και αυτό λέμε και εμπειρία είναι το πείραμα, λέμε εμπειρία, πείραμα, δηλαδή είναι ένα κάτι που βιώνουμε, αλλά εξάγουμε συμπεράσματα, λογικά από αυτό. Ναι.
Έκανα τη διάκριση ότι η εμπειρία είναι, είναι το συνειδητό βίωμα. Δηλαδή το βίωμα, γιατί έχουμε και βιώματα τα οποία δεν συνειδητοποιούμε. Η εμπειρία είναι το συνειδητό βίωμα, αλλά δεν είναι. Μπορούμε να προσθέσουμε και αυτό το πολύ ωραία που γραμμίζεται, το επεξεργασμένο βίωμα. Έχει μέσα την συνειδητή παρατήρηση. Ναι. Ξέρετε, στα θυμάστε στο Πανεπιστήμιο, στα παιδιά την πρώτη χρονιά, στο πρώτο μάθημα της χρονιάς, τους έλεγα πάντοτε ότι η φιλοσοφία είναι λίγο σαν μια ξένη γλώσσα. Μια ξένη γλώσσα, αν περιμένεις να την μάθεις άριστα και ύστερα να την χρησιμοποιήσεις, δεν θα την χρησιμοποιήσεις ποτέ. Μόνο αν αρχίσεις τσάτρα-πάτρα και πεις και πράγματα που νομίζω ότι είναι κοντά, τότε ναι, νομίζω ότι είναι το ίδιο με τη φιλοσοφία. Δεν υπάρχουν κοντές ερωτήσεις στη φιλοσοφία. Η οποιαδήποτε ερώτηση είναι πρόκληση. Θέλω να ρωτήσω, δεν ξέρω πώς θα το πω. Θα το ξεκινήσω έτσι εδώ πάντα. Είναι τους Έλληνες σήμερα, στην εποχή της κρίσης. Εσείς μπορείτε λίγο από πάντα, πιο φιλοσοφικά, να μας δείτε τι να δείτε. Ψάχνω μέσα μου κάποια αισιοδοξία, κάποια ελπίδα για τα παιδιά μου, για μένα τόσο. Και θύμωμαι, δεν μπορώ να το βρω, με το τι αυτό. Μπορεί εγώ να υποκοπήσω λίγο αισιόδοξη, αλλά κρυφτείο δεν το βλέπω. Δεν καταλαβαίνω που πάμε, σαν να είναι σήμερα, είναι χαμένη. Βλέπετε κάτι σε αυτό, μπορείτε να μιλήσουμε το παραπάνω. Απολύτως το καταλαβαίνω και με πολύ ωραία. Κοιτάξτε, ναι, νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να προσπαθήσουμε να, πρώτον, να βγούμε από την οτροπία του αισιοδοξία-απεσιοδοξία, γιατί η αισιοδοξία και η απεσιοδοξία είναι ψυχολογικές κατηγορίες. Και από τον ανθρώπινο πλάνο λέγονται φύση αισιόδοξος, δεν πω, τι σημαίνει αυτό. Θέλει μια... Ας πούμε, επειδή μιλήσαμε για την ελληνική στάση, η συνειδητοποίηση ότι ό,τι λένε κρίση σήμερα είναι μια απολυτοποίηση της εγωκεντρικής απέτησης. Της εγωκεντρικής απέτησης, όχι παράλογης απέτησης. Ας πούμε, των καταναλωτικών προτεραιοτήτων. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, νομίζω ότι βάζω αυτή την χρονολογία συμβατικά από το 1974 και μετά. Μέχρι το 1974 ο Έλληνας είχε κάποια χαρά ζωής και άλλου τύπου. Στραβή, κουτσή, ανάποδη, ιδεαλιστική, ρομαντική, όπως θέλετε πέστε την. Αλλά κάτι του έλεγε η λέξη πατρίδα, η λέξη πολιτισμός, δεν ξέρω τι να πω. Ναι. Το 1994 κάτι συνέβη. Και το μόνο στοιχείο στο οποίο ο Έλληνας σήμερα βρίσκει χαρά ζωής, για να είμαστε ευαίσθητες, είναι η καταναλωτική ευχέρεια. Χαρά ζωής δεν είναι τίποτα. Μπορεί και κάποια συναισθήματα επιδερμικά να τον κάπως να τον ικανοποιούν. Αλλά χαρά ζωής του δίνει μόνο η κατανάλωση. Αυτό σημαίνει, συνεπάγεται έναν ατομοκεντρισμό ασφυκτικό, το οποίο τον βλέπετε πλέον να κυριαρχεί στο δημόσιο βίο με τρόπο απειλητικό. Ένας ατομοκεντρισμός ο οποίος δεν λογαριάζει, δεν δίνει λόγο σε κανένα. Δηλαδή, αυθαιρετεί και ισχυρίζεται τα αντίθετα από αυτά τα οποία αυθαιρέτως ενεργεί. Δεν λογοδοτεί σε κανένα. Παίζει μόνο με το παιχνίδι των εντυπώσεων. Η πολιτική είναι ένα παιχνίδι εντυπώσεων αντίστοιχο με αυτό που παίζεται στην αγορά με τη διαφήμιση της οδοντόπαστας, του απορρυπαντικού κλπ. Λοιπόν, αυτό όλο, αυτή η πιστοποίηση, αν την δούμε από αυτή τη σκοπιά, νομίζω ότι μπορεί σιγά σιγά να μας αποκαλύψει, ότι το πρόβλημα μας δεν γίνεται με το να
ψηφίσεις τον Τάδε ή τον Τίνα να εναλλάσσονται στο παρκοσένικο άνθρωποι οι οποίοι είναι σαφώς φθαρμένοι και διεφθαρμένοι και ανίκανοι. Πρέπει κάτι άλλο να συμβεί. Αυτό το άλλο που θα συμβεί δεν θα είναι μια συνταγή. Γιατί η ζωή ποτέ δεν υπηρετείται από συνταγές. Δεν είναι κάτι που θα γεννηθεί. Σας λέω τώρα πολύ αυθαίρετα αυτά που λέω, αλλά ενδεικτικά κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, και αυτό εντελώς σαν εικόνα, πολύ περισσότερη σημασία έχει αν μαζευτούν 1 εκατομμύριο άνθρωποι στις πλατείες της Άγκουτας και δεν παίρνουν από εκεί. Μια εβδομάδα. Όχι γιατί κομίζουν κάτι, μια πρόταση, αλλά διότι από αυτή την συνείδηση ότι είμαστε σε αδιέξοδο, τότε κάτι θα γίνει. Εάν περιμένουμε από τον ΑΒ, που τον έχουμε δοκιμάσει, τώρα είναι εξευτελισμός της λογικής του πολίτη, της αξιοπρέπειας του πολίτη. Άνθρωποι οι οποίοι θα πλάνε στο εμβόλιο αυτή τη στιγμή και ποζάρουν ως σωτήρες. Λοιπόν, νομίζω ότι φιλοσοφώντας, αν θέλετε να πω αυτή τη λέξη, έχουμε κάπου να πατήσουμε, όχι σε ακριβώς σε ελπίδα, αλλά σε στόχευση, σε ένα στόχο. Θα ξέρουμε τουλάχιστον τι μπορεί να είναι αληθινό και τι είναι εντελώς φρουφρού και τίποτα. Δεν σας ικανοποιώ όλα, αυτό είναι. Ναι, θέλω να πω στο για να το αφομοιώσω. Δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε σίγουρα. Και να θέλετε. Είναι πάνω από όλους. Παρακαλώ. Σύμφωνα με αυτά που είπατε. Σύμφωνα με αυτά που είπατε. Εγώ κατάλαβα ότι το μεταφυσικό. Δεν είναι αντικείμενα προσωπικές, είναι της θρησκείας. Συγγνώμη, άλλη μια φορά πέστε το λίγο πιο δυνατά. Ότι η αναζήτηση. Η αναζήτηση του μεταφυσικού, του ναι. Θείου, του Θεού. Ποιο δημιούργησε το σήμα και τα λοιπά όλα αυτά. Δεν είναι αντικείμενο τη φιλοσοφία. Είναι τη θρησκεία. Όχι. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό που είπαμε οντολογία, δηλαδή η αναζήτηση του νοήματος και των στόχων της ύπαρξης. Τι θα πει να υπάρχει κάτι ή να μην υπάρχει. Αυτό το κεφάλαιο έχει μέσα του και το ερώτημα ποια είναι η αιτία να υπάρχουν τα πράγματα. Η αρχαία η έννοια είναι καθώς την απάντηση ότι η αιτία είναι αυτός ο δεδομένος, η δεδομένη λογικότητα. Δηλαδή κάπως έχουν τα πράγματα προδιαγραφεί. Ακόμα και ο Θεός στην αρχαιολογική αντίληψη, δεν μπορεί να μην είναι αυτό που είναι. Είναι ως εκ του λόγου της ουσίας του, είναι υποχρεωμένος να είναι Θεός. Και Θεός θα πει άπειρος, απειραιόριστος, πρωτοδύναμος κλπ. Κλπ. Όλα αυτά προκύπτουν από τη λογική σκέψη. Αλλά ταυτόχρονα εγκαθιστούν μια απόλυτη, μια απόλυτη έλλειψη αφετηριακή έλλειψη ελευθερίας. Όλοι οι ορισμοί των προσοκρατικών για τον Θεό αρχίζουν με τη φράση «ανάγκη είναι τι των Θεών». Είναι ανάγκη ο Θεός να είναι έτσι και έτσι. Δηλαδή, επαναλαμβάνω και ο Θεός είναι υποταγμένος σε μια αναγκαιότητα. Αυτό δηλαδή, αυτό εξηγεί, νομίζω, και αυτή την ιστορική έκπληξη ότι οι Έλληνες εκχριστιανίστηκαν ραγδαία μέσα σε έναν αιώνα. Που είναι ταχύτατος χρόνος. Και μάλιστα με συνθήκες Διογνού από τους Ρωμαίους, φρικιαστικού με εκατομμύρια θυμάτων. Γιατί? Ακριβώς διότι ο θεϊσμός απαντούσε σε αυτό το ερώτημα το οποίο η ελληνική σκέψη και θα σας αδιέξω. Έρχεται ο θεϊσμός και καταθέτει την εμπειρία, ιστορική εμπειρία, ότι αυτό που λέμε αιτιώδη αρχή, η πρώτη αρχή των υπαρκτών. Δεν είναι κάποιος ο οποίος από τη φύση του είναι υποχρεωμένος να είναι αυτό που είναι, αλλά είναι κάποιος που υπάρχει επειδή ελεύθερα θέλει να υπάρχει και θέλει να υπάρχει επειδή αγαπάει. Και
Και η αγάπη δεν είναι ιδίωμα, δηλαδή υπάρχει και αγαπάει. Όχι. Υπάρχει επειδή αγαπάει. Και αυτό ορίζεται μόνο με τη λέξη πατήρ. Δηλαδή μια λέξη η οποία παραπέμπει σε σχέση. Όταν λέμε ο Δίας, ο Ποσειδών, ο Ήφαιστος, εννοούμε ατομικότητες. Όταν λέμε πατήρ, Υιός, Πνεύμα, εννοούμε σχέση. Ο Θεός αγάπη εστί. Υπάρχει ως αγάπη. Δηλαδή υπάρχει ως ελευθερία. Και το κορύφωμα αυτής της ελευθερίας είναι ότι μπορεί να υπάρξει ελεύθερος από την θεότητά του. Δηλαδή οι άνθρωποι. Και ως άνθρωπος να είναι ελεύθερος από όλες τις αναγκαιότητες της ανθρώπινης φύσης. Επομένως είναι ένα Ευαγγέλιο, δηλαδή ένα μήνυμα κορυφαίας ελευθερίας, το οποίο συνοψίζεται σε μια οδό που είναι αγάπα. Όταν αγαπάς, υπάρχεις ελεύθερος στο κάθε τι. Αυτό δεν έχει σχέση με θρησκεία. Η θρησκεία είναι ένα φυσικό φαινόμενο στους περισσότερους, σε κάθε λαό. Ο οποίος, επειδή έχει ένα φόβο για το άγνωστο, επινοεί κάποια θεότητα, προσπαθεί να την εξερμενήσει, της αποδίδει ανθρώπινες ιδιότητες, τις κατηθυσίες κλπ. Κλπ. Βγάζει ένα νόμο με εντολές για να είναι αρεστός στο υπερβατικό. Αυτά όλα, αν τα προσέξετε, απουσιάζουν εντελώς από τη χριστιανική εκκλησία. Οι χριστιανοί δεν ήρθαν και είπαν εμείς ήρθαμε μια καινούργια θρησκεία. Είπαν ότι είμαστε μια εκκλησία. Το αντίστοιχο της εκκλησίας του Δήμου. Η εκκλησία του Δήμου ήταν η πραγμάτωση και φανέρωση της πόλεως, ενός άλλου τόπου υπάρξεως. Η χριστιανική εκκλησία είναι η πραγμάτωση και φανέρωση της ζωής ως αγάπης, ως ελευθερίας. Εγώ το ρωτήσω λίγο διαφορετικά, δηλαδή ο άνθρωπος είναι αιτιατό. Και το αίτιο είναι ο Θεός, σύμφωνα με όσα πιστεύουμε εμείς. Το αιτιατό δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί το δημιουργό. Δηλαδή ο άνθρωπος φτιάχνει ένα κινητό, μια πανέξυπνη μηχανή. Αυτή η μηχανή, όσο και έξι να είναι, δεν μπορεί να καταλάβει την ευκαιρία μου. Επομένως, εδώ μέσα από τη συμπροσωπεία μπορούμε να προχωρήσουμε με τη λογική μας, να συλλάβουμε την έννοια του Θεού. Κοιτάξτε, το συναρπαστικό το οποίο έδωσε. Το συναρπαστικό το οποίο έδωσε μέσα στην ιστορία της φιλοσοφίας η χριστιανική εμπειρία ήταν ακριβώς ότι εμφανίστηκαν κείμενα συναρπαστικά τα οποία έδειξαν το πώς αυτό το οποίο λέει η παράδοσή μας, ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Δηλαδή έχει την ιδιαιτερότητα της ελευθερίας της σχέσης, της λογικής σχέσης ή της άρνησης της σχέσης. Δηλαδή μπορεί να πραγματοποιήσει την ύπαρξη ως αγάπη, μπορεί να πραγματοποιήσει και την ύπαρξη ως εγωισμό, εγωκεντρισμό. Αυτό είναι το παιχνίδι της ελευθερίας και η τραγωδία της ελευθερίας. Και τα κείμενα που έχουν δοθεί πάνω σε αυτή την ανάλυση και φανέρωση νομίζω ότι συνιστούν μια φιλοσοφία πραγματικά συναρπαστική. Παρακαλώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την διάλεξή σας. Εκείνο το οποίο ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Ποια είναι η βοήθεια της επιστήμης τη φιλοσοφία όσο αφορά τον πλανησμό των βεβαιοτήτων. Δεν άκουσα τη λέξη πριν τις βεβαιότητες, τον... Τον κλονισμό των βεβαιοτήτων. Τον κλονισμό των βεβαιοτήτων. Και δεύτερο, κατά πόσο να πούμε, η αφαίρεση, η αφαιρετική λειτουργία βοηθάει πολλές φορές τη γνώση σε ανώτερα σκαλοπάτια. Γνωσιολογία. Ναι. Για το πρώτο θα ήθελα να σας πω ότι αυτό το στοιχείο που το ονομάζουμε στη φιλοσοφική ομολογία αποφατικό, δηλαδή του να αρνούμαστε να εξαντλήσουμε την αλήθεια στη διατύπωσή της, αυτό το στοιχείο έχει έναν δυναμισμό ειδωλοκλαστικό.
όταν λέω να, να πω ένα πολύ απλοϊκό παράδειγμα πάλι. Αν σηκώσουμε κάποιον από εμάς εδώ και θέλουμε να τον, αρχίσουμε να τον περιγράφουμε. Όσες περιγραφές και αν κάνουμε, όσα στοιχεία και προσκομίσουμε, θα αντιστοιχούν και σε κάποιον άλλον ή σε κάποιους άλλους. Το μοναδικό, το ανώμιο και ανεπανάληπτο κάθε ανθρώπινης ύπαρξης δεν μπορεί να γνωστεί παρά μόνο με την αμεσότητα της σχέσης. Είδατε, λέμε, ξέρεις τον κύριο Τάδε. Όχι, έχω ακούσει γι' αυτό. Όχι, έχεις ακούσει. Το ξέρεις που θα πει, εάν σχετιστείς μαζί του. Ο Πλάτωνας το είπε αυτό πάρα πολύ έτσι, χαρακτηριστικά, ότι γνωρίζεις μια γυναίκα από χρόνια στις στιγμή, εξέφνεις την ερωτεύεσαι. Και τότε αρχίζει μια άλλη γνώση. Ενώ την ήξερες να τις αναστρεφώσουν, να την αρχίζει μια άλλη γνώση, η οποία είναι απεριόριστη. Συνεχώς περατούνται χωρίς να ολοκληρούνται. Είναι μια δυναμική η ερωτική γνώση και διευρύνεται το ερωτικό σε οτιδήποτε. Ότι αγαπάς, συνεχώς το γνωρίζεις και ποτέ δεν μπορεί να τα λες, τέλος, το γνώρισα. Λοιπόν, αυτή η στάση μας κάνει, μας δίνει το μεγάλο δώρο του αποφατισμού να μην γαντζωνόμαστε από ψευδεστήσεις βεβαιοτήτων. Υπάρχουν συγγραφείς χριστιανοί, όπως ο Μάξιμος Ομολογητής, ας πούμε, που λέει απερίφραστα ότι αν με ρωτούσατε αν υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει, θα σας έλεγα ότι δεν υπάρχει. Διότι δεν υπάρχει με τον τρόπο που εγώ ξέρω το υπάρχει. Άρα είναι κάτι το οποίο με ανοίγει ένα δρόμο για το ακόμα παραπέρα. Ναι. Παρακαλώ, κύριε. Αν κατάλαβα καλά, στο τμήμα της φιλοσοφίας, κύριε Καρδιτά, που αφορά κείμενο σιολογία, μας είπατε ότι αντικείμενο της γνωσιολογίας, της γνωσιολογίας, είναι το ορθό. Το ζητούμενο. Τι είναι το ορθό. Μάλλον, ναι, είπα ότι αυτό στη Δύση καλλιεργεί και η αναζήτηση της ορθότητας. Αυτό όχι. Το ερώτημά μου αφορά ακριβώς αυτό, αν το κατάλαβα καλά. Στη Δύση, και εντόπισε την ορθότητα. Ταύτισε το αληθές με την ορθότητα. Εντοπίζεται λοιπόν ότι την αυτοτελεία στη Δύση την εξέφρασε ο Πάπας με το αλάτιο. Εδώ, στο μελλοντικό χώρο, στην Ανατολή, ποιος εκφράζει αυτό το αλάτιο. Και ένα δεύτερο που έχει σχέση με αυτό, επειδή είσαι μελλοντικής θεολογίας. Πόσες φορές έχει εκφραστεί ο Πάπας ως το αλάθητο, πόσες φορές εξέφρασε μόνος του, έτσι. Γιατί αν γνωρίζω καλά, αν δεν έχω διαβάσει καλά, το αλάθητο του Πάπα εκφράστηκε μόνο μια φορά στην δεύτερη Βατικανική Σύνοδο και όχι από εκείνον μόνο, αλλά από όλη την Σύνοδο. Και δεν ξέρω τι αφορούν στην καμία του σύνοδο. Όχι, η παράδοση αυτή είναι πολύ παλαιά. Είναι πριν και το, ναι, από τις αρχές του μεσαίωνα. Ναι. Ότι όταν αποφαίνεται ο Πάπας, είναι η ορθότητα. Ναι. Πόσες φορές, ξέρετε, πόσες δεν ξέρω. Πόσες πάρα φορές πολλές. Πάρα πολλές. Αλλά το αντίθετο αυτού, αυτής της ορθότητας, δεν είναι η σχετικότητα. Ναι. Με την έννοια ότι κάπου εδώ είναι η αλήθεια. Όχι. Είναι η δυναμική της εμπειρίας, δηλαδή τη γνωρίσετε, ας πούμε, επειδή μιλάμε τώρα για το ξενισμό. Όταν αποσχίστηκε η Δύση από την Εκκλησία, η Εκκλησία που έμεινε συνέχισε να λειτουργεί με συνόδους. Όταν παρουσιαζόταν ένα πρόβλημα, ας πούμε, εμφανιζόταν κάποιος και έλεγε ότι ο Χριστός δεν ήταν άνθρωπος, φαινόταν ως άνθρωπος, ενώ κλπ. Η σύνοδος τι είναι, ήταν οι επίσκοποι, δηλαδή όχι οι ηγήτορες, τα στελέχη. Οι πατέρες, μιλάει με κατηγορίες η Εκκλησία ζωής, γέννησης, θανάτου, ζωής. Λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος, ο επίσκοπος, χειραγωγεί τους ανθρώπους στη μετοχή στη ζωή της Εκκλησίας.
Λοιπόν, αυτό εκπρόσωπο μαζεύονται οι επίσκοποι και λένε: κοιτάξτε, αυτό είναι σωστό ή δεν είναι. Οι απαντήσεις που δίνουν, ξαναλέω ότι είναι τέτοια, δεν είναι απαντήσεις εγώ νομίζω ή εγώ έχω διαβάσει ή ήταν σπουδές μου να είναι ότι αυτό είναι. Καταθέτουν την εμπειρία του σώματος στο οποίο εκπροσωπούν. Γι' αυτό και πολλές φορές στο παρελθόν ένας επίσκοπος γύρναγε στην επισκοπή του, γύρναγε από τη σύνοδο στην επισκοπή του και επειδή δεν είχε εκφράσει την εμπειρία της επισκοπής του, τον διώχνε. Έφευγε. Δηλαδή λειτουργούσε αυτή η αρχή της μετοχής, της εμπειρίας που μετέχει. Και η αλήθεια λαμπικάριζε όχι ως ιδεολόγημα και διατύπωση, αλλά ως κοινωνία, ως γεγονός κοινωνίας της εμπειρίας. Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, και στην Ανατολική Εκκλησία και στη Δυτική Εκκλησία, το ορθό εκφράζεται μέσα από συλλογικότητα. Επομένως, γιατί μιλάμε, ο ένας εκφράζει το αλάτι, το είναι ο Πάπας και σε εμάς είναι η σύνοδος, εφόσον καταθέτουν, όπως είπατε, όλη την εμπειρία τους και με βάση όλα αυτά... Καταθέτουν την εμπειρία, όχι την λογικότητα. Η λογικότητα που είπατε, ποιος είναι πιο έξυπνος. Ή ποιος είναι πιο αστραστερά διαβασμένος. Ενώ το άλλο είναι κατάθεση εμπειρίας. Σκεφτείτε, ας πούμε, να μαζευτούν μια ομάδα ανθρώπων, συγγνώμη πάλι για το παράδειγμα, για να συζητήσουν τι είναι ο έρωτας. Για να μπορέσουν να συζητήσουν ή ο καθένας θα καταθέτει την εμπειρία του ή αλλιώς να αρχίσουν ορισμούς. Έτσι νομίζω, έτσι μου φαίνεται, αυτό πιστεύω κλπ. Δεν πάει πουθενά. Πρόκειται για εμπειρικές προτεραιότητες, για εμπειρικά δεδομένα. Θέλω να ρωτήσετε όμως το πρώτο ερώτημά μου. Στην Δύση εξέφρασε ο Πάπας τι είναι το σωστό, τι είναι το ορθό. Στην Ανατολή, εδώ στην Ελλάδα. Είπα, η σύνοδος. Ευχαριστώ. Αλλά και πάλι όχι με την έννοια του αλαθήτου. Δεν είναι μια συνεχούς πορείας, ενός αγωνίσματος για την πραγμάτωση του αληθούς. Ναι. Εφόσον έχουμε ορίσει την οντολογία, την γνωσολογία και την ηθική από ό,τι κατάλαβα, έτσι. Ναι. Δεν είναι λάθος, ας πούμε, τον όρο πλέον φιλοσοφία. Είναι απαραίτητο στοιχείο για τη διατήρηση της αυτοκτονίας. Όχι, η φιλοσοφία είναι ο γενικός όρος που περιέχει τα άλλα τρία. Ναι. Και η χρησιμοποίηση του ίδιου του όρου είναι, δεν είναι λίγο αναχρονιστική. Πλέον, εφόσον τα τρία συστατικά είναι πλέον επιστήμης. Η φιλοσοφία δεν υπάρχει πλέον, έτσι δεν είναι. Ποιο είναι η επιστήμη? Η επιστήμη της ευθυκής, η οντολογία, η γνωσολογία. Κοιτάξτε, κάναμε, είναι σημαντική η επωνυμία επιστήμη και φιλοσοφία. Ναι, αυτό το λέω. Ναι. Δεν είναι δύσκολο. Είναι επιστήμη, αν θέλετε, αλλά καθιερώσαμε, νομίζω από ανάγκη το καθιερώσαμε αυτό. Επιστήμη να θεωρούμε εκείνη την περιοχή της γνώσης η οποία ανταποκρίνεται σε δεδομένες ανάγκες του ανθρώπου. Ενώ το άλλο ανταποκρίνεται στην το ανάγκη είναι και αυτή, αλλά στην αναζήτηση του αληθού. Αυτή τη διαφορά μπορώ να εντοπίσω. Αλλιώς μη σταματάτε, δεν είναι κακό που χρησιμοποιούμε τις λέξεις. Νομίζω όλοι περίπου, αυτή είναι η προτεραιότητα της εμπειρίας. Όλοι περίπου νομίζω προσανατολιζόμαστε όταν λέμε φιλοσοφία. Τι εννοούμε, όταν λέμε επιστήμη, τι εννοούμε. Κατά κάποιο τρόπο η επιστήμη πήρε με το καιρό το χαρακτήρα της αποδεδειγμένης γνώσεως. Αποδεδειγμένης με την παρατήρηση, το πείραμα, το μαθηματικό λογισμό. Αλλά και αυτό βέβαια μην το εκλάβουμε όπως το εκλαμβάνουν αφελείς άνθρωποι, ολιγογράμματοι, ότι η επιστήμη είναι, πώς να το πω, η αφεντία. Η επιστήμη έχει πάρα πολύ σχετικότητα. Κυρίως στην εποχή μας, από τις αρχές του 20ου αιώνα και μετά, με τη θεωρία της σχετικότητας, τη θεωρία της απροσδιοριστίας, η σχετικότητα έχει μπει μέσα στην
λειτουργεί αυτή η επιστήμη.